το δικό της δράμα ζει μια μονογονεϊκή οικογένεια στην Κομοτηνή. Ο πατέρας δηλώνει αδυναμία να μεγαλώσει το δίχρονο αγόρι του και ζητά τη συνδρομή ενός ιδρύματος που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κουρμπάν Μπαϊράμ γιορτάζουν για δεύτερη ημέρα οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας. Από το πρωί, νταούλια και ζουρνάδες προσέβηβαν στην ημέρα ένα εορταστικό χαρακτήρα, κυρίως σε δημόσιους χώρους. Στο 7% φτάνουν οι ανατιμήσεις 400 περίπου φαρμάκων, στις οποίες προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης την προσεχή Παρασκευή. Στην τελική ευθεία, εν όψη της Μαθηματικής Ολυμπιάδας με την επωνυμία Αρχιμίδης, βρίσκονται τρεις μαθητές του 3ου ενιαίου Λυκείου Κομοτηνής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι τελευταίες ειδήσεις από το Art Channel. Με ένα κοινωνικό θέμα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, μιας και ευαισθητοποιεί όλους μας, αφού το δικό της δράμα ζει μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το δίχρονο αγοράκι, καρπός της σχέσης ενός νεαρού ζευγαριού, εγκαταλείφθηκε εδώ και αρκετό καιρό από τη μητέρα του, σύμφωνα με το λεγόμενα τουλάχιστον του συζύγου. Ο πατέρας δηλώνει αδυναμία να μεγαλώσει το παιδί του και ζητά τη συνδρομή ενός ιδρύματος που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ανθρώπινη ζωή και τη ζεστασιά που αρμόζει ένα δίχρονο αγγελούδι επιζητεί ο πατέρας του σε κάποιο ίδρυμα, καθώς ο ίδιος αδυνατεί να το μεγαλώσει λόγω φτώχειας και δεν μπορεί να του παρέχει ασφάλεια και ζεστασιά, σε ένα σπίτι ετοιμόροπο κάτω από άθλιες συνθήκες που ζει ο ίδιος. Η σύζυγός του εγκατέλειψε τον ίδιο και το δίχρονο παιδάκι, το οποίο άφησε στη λεωφόρο Σειρών λίγο έξω από το σπίτι του συζύγου της. Ο κύριος Αλή, ο πατέρας του δίχρονου αγοριού, απευθύνθηκε στην πρόνοια για να βρεθεί ένα ίδρυμα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το δίχρονο αγοράκι. Ωστόσο όμως δεν έχει βρεθεί ακόμη τίποτα. Έκλεισε απευθύνω ο ίδιος και οι γείτονες που γνωρίζουν την κατάσταση που βιώνει ο μικρός για να βρεθεί ένα ίδρυμα. Για ορφανοτροφείο. Δεν μπορούν να βρουν θέση, λένε. Εδώ έχουμε υπηρεσίες, έχουμε όργανο, έχουμε εκείνο. Δεν μπορούν να βρουν μία ορφανοτροφείο για να σύνουν το παιδάκι. Κρίμα. Κρίμα. Είμαστε στο 2004 κιόλας. Τάση. Κατάσταση. Εδώ μένουν οι άνθρωποι, εδώ ζουν. Ο πατέρας του γίνεται και μάνα και πατέρας, δεν μπορεί να το κοιτάξει, ούτε δουλειά ούτε τίποτα. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να δουλέψει να βγάλει κανένα κομμάτι ψωμί. Μεταξύ και εδώ πρέπει να δουλέψει κιόλας. Αυτό είναι η κατάσταση. Ένα παιδί στον δρόμο, τον παιδά μου να πάει τίποτα, μετά να μου ξέρουν όμως να μου κλείσουν μέσα. Τι μπορώ να κάνω. Από πότε σας το άφησε μητέρα του. Εδώ ένα και ένα μισή χρόνια το έχω εγώ. Είχα κάνει φράγκο ρε, τα φάγαμε όλα. Μείναμε τώρα μαζί με το παιδί στον δρόμο. Τι, να τον αφήσω και δεν μπορώ να αφήσω κανένα. Να, δύο μήνες είχε εδώ για το φίλο μου, ο άλλος μήνα είχε άλλος. Τι μπορώ δηλαδή να κάνω. Και δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Για δουλειά δεν μπορώ να πάω. Και πατέρας γίνεται και μάνα γίνεται. Την κατάσταση που είδατε κι εσείς, τι να σας πω, πήγε στην πρόνοια ο άνθρωπος, βεβαίως ξέρουν και όλοι εδώ, πήγε στην πρόνοια και δεν μπορεί πρόνοια να βρει, λέει, όποιο σχολείο ή ορφανοτροφείο. Εδώ στην Ελλάδα αποκλείεται να μην υπάρχει ορφανοτροφείο. Αυτά σας λέω και αυτό ξέρω δηλαδή. Πρέπει να πάρουν το παιδάκι να σώσουν από εδώ, γιατί αύριο θα αρρωστήσει. Εδώ, πού να κοιμηθείς. Μπορείς να κοιμηθείς εδώ ή στο άλλο. Πού, ούτε σόμπα, ούτε τίποτα, ούτε αυτό. Κανένας δεν βγήκε να έρθει να τα δει, ούτε από την πρόνοια, ούτε από κανέναν. Πρέπει να έρθουν να το δουν και να βάλουν χέρι στο παιδάκι εδώ, να το πάρουν στο ορφανοτροφείο. Το έχω πάρει και εγώ το παιδί, τρεις μήνες εγώ το κοίταξα και εγώ παραπάνω δεν μπορώ, γιατί έχω και εγώ μικρά παιδιά, δεν μπορούσα να κοιτάξω, το έδωσα μου πάλι σε αυτό. Αλλά αυτός τώρα δούλευε, μαζί δουλεύουμε, ελοχρωμαστή είμαστε, αλλά έρχεται την εβδομάδα μία φορά. Όποιος κοιτάει από τη γειτονιά, το παίρνουν και αυτός βρίσκει ευκαιρία και έρχεται στη δουλειά. Το παιδί και αυτός θέλει να φάει. Δεν έχει φράγκο. Βλέπετε και την κατάσταση. Άλλο τι μπορώ να πω, όλη η γειτονιά του λυπόμαστε εδώ. Κάθε μέρα το παιδί βλέπω βγαίνει έξω στους δρόμους, αυτός ο μπαμπάς του πάει στη δουλειά, το παιδί βγαίνει εδώ πέρα, το πιάνουμε εμείς, πάμε, το παίρνουμε στο σπίτι, άλλος το παίρνει κάθε μέρα το σπίτι, να βρεθεί κάτι σχολείο ή κάτι ίδρυμα να πάει το παιδί, αυτό γιατί το αυτό, όλη η γειτονιά αυτό θέλει. Στη διαδικασία ανάπλασης της πόλης βρίσκεται αυτή την εποχή ο Δήμαρχος της Καβάλας. Αυτή περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση παλιών κτηρίων γύρω από τις γνωστές και όμορφες καμάρες της πόλης, με σκοπό πάντα τη συντήρησή τους αυτή την εποχή.
ξεκίνησε η κατεδάφιση των παλιών κτιρίων για την ανάπλαση των καμάρων της πόλης Καβάλας, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Όμως οι χρονοβόρες διαδικασίες το καθυστέρησαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας Σταθέρη Φιλίδη. Είναι μια προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και 4 χρόνια. Απλώς είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, διότι εμπλέκονται και τα δημόσια κτήματα και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η Πολεοδομία. Μια προσπάθεια να καθαρίσουμε το χώρο γύρω από το υδραγωγείο για να αναδείξουμε καταρχήν το μνημείο, αλλά και να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι και για τους καβαλιώτες και για τους ξένους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή. Εξάλλου βρισκόμαστε στο κέντρο της Καβάλας, στο κέντρο της παλιάς πόλης θα μπορούσε κάποιος να πει, και παραπήγματα σαν αυτά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία πρώτα απ' όλα αμαυρώνουν την ιστορία και προσβάλλουν το κτίριο του παλιού υδραγωγείου. Έπρεπε από χρόνια να είχαν κατεδαφιστεί. Βέβαια σε πολλά από αυτά υπάρχουν ένικοι, καβαλιώτες και μη. Υπήρχε το κοινωνικό πρόβλημα ως τώρα, αλλά σιγά σιγά με την πειθό, με τη συζήτηση και αφού προχωρούν οι διαδικασίες σταδιακά, νομίζω ότι σε 1 με 2 χρόνια θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε όλη την περιοχή. Οι άνθρωποι πήγαν στην Αρμενία τότε που έγινε η Δημοκρατία της Αρμενίας και τα αγοράσαν οι δικοί μας, ας πούμε ο πατέρας μου το 46 και πλήρωσε 400.000 το 46 με χαρτιά, με όλα κανονικά. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη γη, την οποία έπαιρνε τότε με 100 δραχμές χαρτόσημο, γιατί 20 μέτρα από την καμάρα υπήρχε το σχέδιο να κοπούνε μελλοντικά. Επομένως, η καμάρα είναι αυτή που με στέρισε, γιατί ο άλλος πήγε στα 20 μέτρα προς τα εκεί. Τη μεγάλη του θρησκευτική γιορτή Κουρμπάν Μπαϊράν γιορτάζουν για δεύτερη φορά σήμερα οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας. Από το πρωί, νταούλια και ζουρνάδες προσέδαν στην ημέρα αυτή ένα εορταστικό κλίμα και ένα εορταστικό χαρακτήρα σε πολλούς δημόσιους χώρους, όπως αυτή του Δημαρχείου της Κομωτινής. Η μουσουλμανική νεολαία ήταν εκεί. Προηγήθηκε ωστόσο δεξίωση που παρέθεσε ο Τούρκος πρόξενος στις αρχές του νομού Ροδόπης. Θρησκευτική τους γιορτή, το Κουρμπάν Μπαϊράμ, γιόρτασαν για δεύτερη ημέρα οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας. Χθες βράδυ, ντόλια και ζουρνάδες ακούγονται στους μαχαλάδες της Κομωτινής, ενώ από το πρωί εορταστικό χαρακτήρα απέκτησε η μέρα λόγω της παρουσίας παιδιών και συλλόγων στο προξενείο, στο Δήμο της Κομωτινής, τη μουσουλμανική νεολαία. Και από τα ευχάριστα στα λίγο δυσάρεστα, αφού στο 7 περίπου τις 100 θα φτάσουν οι ανατιμήσεις περίπου 400 φαρμάκων στις οποίες προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα πάντως με καλά ενημερωμένες πηγές, δρομολογούνται ανατιμήσεις σε άλλα 1.000 φάρμακα που κοστίζουν μέχρι και 3 ευρώ. Σε αυτά οι ανατιμήσεις αναμένεται να αγγίξουν περίπου το 20%. Απαγορεύεται να αρρωστήσουν. Ανατιμήσεις που φτάνουν το 7% στις τιμές περίπου 400 φαρμάκων και μειώσεις μέχρι και 5% στις τιμές άλλων 230 περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες σε νέα λίστα φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες δρομολογούνται ανατιμήσεις που ενδέχεται να φτάσουν το 20% για άλλα 1.000 φάρμακα που κοστίζουν μέχρι 3 ευρώ, οι οποίες θα ανακοινωθούν πριν τις εκλογές. Το προγραμματισμένο για έκδοση δελτίων τιμών θα ορίζει ότι σε 400 παλιά συσκευάσματα αντίγραφα θα περάσουν αυξήσεις από 2% έως 7%, προκειμένου οι τιμές να φτάσουν στο 80% της τιμής του πρωτότυπου, σύμφωνα με τον νόμο. Σήμερα, επειδή έχουν ανατιμηθεί τα πρωτότυπα, τα αντίγραφα δεν πιάνουν το 80% της τιμής τους. Από αυτά περίπου τα 400, τα 120 κυκλοφορούν. Σε 230 φάρμακα θα μειωθούν οι τιμές σου ποσοστά από 0,28% έως 50% λόγω της μείωσης των τιμών σε αντίστοιχα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της νομοθεσίας, τα συσκευάσματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά θα πρέπει να έχουν τη φθηνότερη τιμή των αντίστοιχων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο επανέλεγχος των τιμών γίνεται ανά τριετία.
Ένα εκκλησάκι δείγμα τιμής αλλά και μνήμης στη Στέλλα Τσαλακανίδου έχτισε ο Δήμος της Καβάλας. Τα εγγένεια έγιναν σήμερα από το Δήμαρχο Στάθη Ερυφηλίδη. Έπεσε πολύ χρυσάφι. Έπεσε. Θα τη δούμε, κύριε Δήμαρχε. Έφερε στους 12 Αποστόλους. Θα γίνουν σαν και αυτοί να είναι σιγά σιγά όμως. Δεν πρόλαβε. Εξάλλου είναι απ' έξω. Δεν το είδες απ' έξω που έχει. Τον Άγιο Σουγιανό και από εκεί είναι οι 12. Άρα δεν χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, παπά μου, το κτήμα αυτό έκτασης περίπου 7 στρεμάτων. Το μισό είναι δικό της, 3,5 στρέμματα, τα οποία δόρισε στο Δήμο Καβάλας με έναν και μοναδικό σκοπό να γίνει μια παιδική χαρά για τα παιδιά της νέας γειτονιάς εδώ που θα αρχίσει να κτίζεται σε λίγο καιρό. Επομένως, στην ουσία, αν αφαιρέσουμε και το ποσοστό της πράξης εφαρμογής, θα κατασκευαστεί μια παιδική χαρά περίπου 2 στρεμάτων, όπου θα την χαίρονται οι κάτοικοι της περιοχής, και αιωνίως θα είναι το όνομά της και το δικό της και του αποθανόντα αδελφού της, του Αποστόλου, καταγμένα στην περιοχή αυτή, αλλά και στη μνήμη όλων των επερχομένων γενεών. Συγχρόνως επίσης μας δόρισε με το ίδιο συμβόλο και ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Παλιού, όπου η ίδια μέχρι όσα χρόνια ζήσει και να θέλω να της ευχηθώ να είναι ακόμα πιο πολλά τα χρόνια της, θα μένει εκεί και μετά θα είναι πάλι στην ιδιοκτησία του Δήμου Καβάλας. Οι ευχαριστίες είναι πολλαπλές, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να εξάρουμε σήμερα είναι η μεγαλοκαρδία της γυναίκας, η αγάπη προς τον τόπο, διότι έζησε εδώ 90 τόσα χρόνια στην Καβάλα και τώρα αποφάσισε να κάνει αυτήν τη δωρεά, δείγμα ότι αγάπησε και αγαπάει τον τόπο αυτό. Στην τελική ευθεία εν όψη της Μαθηματικής Ολυμπιάδας με την επωνυμία Αρχιμίδης βρίσκονται 3 μαθητές του 3ου ενιαίου λυκείου της Κομωτινής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την Ελένη Μιναΐδου, τον Νίκο Νικολαίδη και τη Μαρία Τσιόλη που ξεχώρισαν στο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Ευχή όλων φυσικά να τα καταφέρουν και στον επόμενο διαγωνισμό. Η Ελένη Μιναΐδου, ο Νίκος Νικολαίδης και η Μαρία Τσιόλη είναι παιδιά που ξεχώρισαν προκρινόμενα στον διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και θα μεταβούν στην Αθήνα για την τελική Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Αρχιμίδης. Κατεβαίνουν σε ένα άλλο επίπεδο διαγωνισμού που θα αναμετρηθούν και με άλλες δυνάμεις. Είναι πρωτόγονο γεγονός για τον Νίκο Νικολαίδη, καθώς πρώτη φορά περνάει και από τις δύο φάσεις, ενώ δεν παρέψει να δηλώσει την αγάπη του για τα μαθηματικά. Με χαροποίησε εμένα προσωπικά. Το κάνω βασικά για μένα, επειδή μου αρέσουν τα μαθηματικά. Και τώρα, αφού κατάφερα και πέρασα και από τις δύο φάσεις, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αισθάνομαι πολύ τυχερός και που το κατάφερα. Τα μαθηματικά σου είναι η αδυναμία σου. Ναι. Θετική. Τον κανόνα πως τα κορίτσια δεν διακρίνονται για την έφεσή τους στα μαθηματικά, επεσήμανε η μαθήτρια Μαρία Τσιόλη, ενώ παράλληλα τόνισε πως ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, καθώς είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που διακρίθηκε, γιατί είναι αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών. Η ευχή όλων είναι να τα καταφέρουν και στον πιο δύσκολο διαγωνισμό με την επωνυμία Αρχιμίδης, που δυσκολεύει στην Αθήνα, όπου εξετάσεις ήδη θα γίνουν μεταξύ των αρίστων. Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι πάρω στο δεύτερο γύρο, γιατί είχα συμμετάσχει και την προηγούμενη χρονιά. Είχα περάσει μόνο στον πρώτο και μια φίλη μου που είχε περάσει το δεύτερο γύρο μου είπε ότι η εμπειρία ήταν ξέχαστη. Τώρα για τον τρίτο γύρο δεν πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλές πιθανότητες, απλώς θέλω να έχω και αυτή την εμπειρία, γιατί μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά. Αυτά. Τα κορίτσια όμως δεν έχουν ιδιαίτερη έφεση στη μαθηματικά, εσύ όμως. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό ιδιαίτερα. Απλώς είναι κάτι σαν παράδοση, ας πούμε, ότι το δέχονται όλοι ότι τα αγόρια είναι καλύτερα. Απλώς και πιστεύω γενικώς ότι τα κορίτσια έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στα θετικά μαθήματα. Γιατί διαβάζουν πιο πολύ και γι' αυτό όλοι λένε ότι είναι καλύτερα στα θεωρητικά. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
Το αδιαχώρητο επικράτησε σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου Κομωτινής, αφού εκείνη την ώρα, στη μία περίπου το μεσημέρι, οι δημοτικοί υπάλληλοι έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Λόγια καρδιάς απίφθινε ωστόσο ο πρώτος δημότης αυτής της πόλης, ο Δήμαρχος Κομωτινίων, κ. Τάσος Βαβατσικλής. Στόχος μας είναι το κάθε κόμμα να πρεσβεύει η ιδεολογία που θα ξεκινάει το λαό, θα πηγάζει από το λαό και θα απευθύνεται στο λαό. Και όχι το κόμμα για το λαό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα λόγια και με πολλές ολόθερμες ευχές για μακροημέρευση, για καλές συνεργασίες, για χρόνια πολλά, για να ανταποκριθεί ο Δήμος στις απαιτήσεις όλων των πολιτών της Κομωτινής. Κόβουμε την πίτα. Σε ορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κομωτινής στο Δημοτικό Κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομήθηκαν 6 έπαινες στο πεδίο των Δημοτικών Υπαλλήλων που πέτυχαν στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Η πρόεδρος του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων, Ζωή Κοσμίδου, επεσήμανε την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους για την επεδίωξη του καλύτερου αποτελέσματος για την πόλη. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κομωτινής οργανώνουμε αυτή την μικρή ετήσια γιορτή, κόβοντας την βασιλόπιτα, μοιράζοντας στα μέλη μας τη χαρά, τα δώρα, ταυτόχρονα στέλνοντας ευχές σε όλους τους συμπολίτες μας για υγεία και προκοπή και ήθιστε κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, να βραβεύουμε, να επαινούν τα παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων που πέτυχαν και φέτος στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Είναι μια κίνηση που ικανοποιεί, βραβεύει και δίνει και ένα αβαντάζ μπροστά, μια όθηση μπροστά για το υπόλοιπο της ζωής και της καριέρας τους. Φέτος έχουμε 6 παιδιά. Σε ΑΕ και ΤΕΗ. Κάθε χρόνο όμως ήρθε να γίνεται και ένας μήνυμα απολογισμός. Τι περιλαμβάνει η χρονιά που πέρασε και ποια είναι τα σχέδια του λοιπόν, προϊόντων των δημοτικών υπαλλήλων. Πράγματι, θα τα συνοψίσω στο εξής, ότι θεωρούμε ότι είμαστε μια ομάδα. Το συμπέρασμα όλων αυτών των χρόνων, αλλά και της περσινής χρονιάς, είναι ότι είμαστε μια καλή ομάδα, ότι προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, προγραμματίζουμε και επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη. Ενδεχομένως οι στόχοι μας να μην έχουν φτάσει στο maximum, εκείνο όμως που μας καθοδηγεί είναι αυτή η σκέψη ότι θα πρέπει να μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο για την πόλη μας. Η υποστήριξη των ατόμων που παρουσίασαν καρδιολογικό επεισόδιο αλλά και η αποκατάστασή τους αποτελεί σκοπό της λειτουργίας και πορείας του Συλλόγου για τη στήριξη και αποκατάσταση των καρδιοπαθών. Χτες συγκεκριμένα τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντησή τους. Αθρώα την προσέλευση του κόσμου σε χθεσινή εκδήλωση του Συλλόγου για τη στήριξη και την αποκατάσταση των καρδιοπαθών. Στόχοι του Συλλόγου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου Δημήτρη Μιντίδη, είναι η υποστήριξη των ανθρώπων που έτυχαν να έχουν κάποιο καρδιολογικό επεισόδιο για την αποκατάστασή τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και βασικότερος είναι η πρόληψη, να περιορίσουμε λίγο τη μάστιγα από την έξαρση της καρδιοπάθειας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μέσα στα πλαίσια του καταστατικού που προβλέπει και εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προκειμένου τα μέλη μας να περάσουν κάποιες ώρες καλές, ευχάριστες, γενικά μέσα στα πλαίσια της ποιότητας ζωής είναι η σημερινή εκδήλωση. Οι στόχοι είναι βασικά δύο. Ο ένας στόχος είναι να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία να έχουν κάποιο καρδιολογικό επεισόδιο και να μπορέσουν να αποκατασταθούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο σαν ισότιμα και ενεργά μέλη. Και αυτό σήμερα μπορώ να πω με ευχαρίστηση και χαρά ότι μέχρι ενός σημείου επιτυγχάνεται. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι η πρόληψη. Επειδή ο νομός μας έχει μια έξαρση στις καρδιοπάθειες, θέλουμε να συμβάλλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να περιορίσουμε όσο οι μικρές μας δυνάμεις το επιτρέπουν την μάστιγα αυτή των καρδιοπαθειών. Ήδη, επειδή και ο Σύλλογος είναι νεοσύστατος, κάναμε μερικές εκδηλώσεις σε χωριά, σε οικισμούς της Υπαίδρου
όπου βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση, μεγάλη προθυμία προσέλευσης. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν, θέλουν να μάθουν, θέλουν να πληροφορηθούν και εμείς αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτή τους την επιθυμία. Ξεκινά σύντομα το κοινοτικό πρόγραμμα ΦΑΡ για το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Ροδόπης και το αντίστοιχο επιμελητήριο του Κυρτζαλή. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που απέμεινε να προσδιορίσουν οι πρόεδροι των δύο πλευρών ήταν οι λεπτομέρειες για την διεκπεραίωση αυτού του προγράμματος. Επίσκεψη στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο πραγματοποίησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Κίτζαλη από τη Βουλγαρία. Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Νίκο Αγγελίδη, αποφάσισαν την έναρξη του κοινοτικού προγράμματος ΦΑΡ, το οποίο εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Νίκο Αγγελίδη. Ο κ. Αγγελίδη τόνισε ότι στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνονται δύο φάσεις, τις οποίες και εξήγησε. Δεν παρέλειψε επίσης να καλέσει όλες τις επιχειρήσεις να έρθουν στο επιμελητήριο και να προβάλλουν το προφίλ της εταιρείας τους, ούτως ώστε να βοηθήσουν στη μελέτη τους. Πριν από δύο μέρες στην επίσκεψη εδώ του Προέδρου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Κυρτζάλη, στο ξεκίνημα μιας συνεργασίας που τις βάσεις της οποίας έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό με την ανταλλαγή επισκέψεων στα δύο επιμελητήρια, ξεκινώντας λοιπόν την υλοποίηση ενός προγράμματος κοινοτικού, του προγράμματος ΦΑΡ από τη μεριά της Βουλγαρίας, όπου τα δύο επιμελητήρια υπέβαλαν συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας για να μπορέσουμε να καταγράψουμε την οικονομική κατάσταση των δύο περιοχών, τις επιχειρήσεις και να θέσουμε τις βάσεις για μια συνεργασία, μια και όπως γνωρίζετε το Κίρτζαλη είναι ο όμορος νομός στο νομό Ροδόπης από την μεριά της Βουλγαρίας. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την οροσειρά της Ροδόπης και τα κοινοτικά προγράμματα ευνοούν τη συνεργασία περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιοχές που συνορεύουν με υποένταξη χώρες και συγκεκριμένα νομούς που συνορεύουν μεταξύ τους. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος ΦΑΡ, το οποίο έχει εγκριθεί και το οποίο συνυποβάλαμε μαζί με το επιμελητήριο